μεγάλη συμμετοχή, με πολύ παλμό και ενθουσιασμό, και να σκεφτείτε ότι αρκετά τρακτέρ έχουν μείνει στον μπλόκο. Πάρα πολλά τρακτέρ ήρθαν σήμερα στη μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη της Άρτας. Δεν κορυφώνουμε τους αγώνες, κλιμακώνονται οι αγώνες, θα δυναμώσουν κι άλλο το μπλόκο, θα δυναμώσει κι άλλο. Κάθε μέρα έρχονται νέα τρακτέρ, έρχονται νέα παιδιά, μας δίνουν ενθουσιασμό και μας δείχνουν το δρόμο ότι κι εμείς είμαστε στον αγώνα μαζί σας, δεν πάει άλλο, πρέπει να φύγουμε από αυτή τη βάρκα που βάζει συνέχεια νερά και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινή Αγροτική Πολιτική και μας έχει αφανίσει τόσα χρόνια. Δεν περιμένουμε ούτε δευτερόλεπτο. Βγαίνουμε όλοι στον δρόμο με τα σύμμαχα λαϊκά στρώματα, τους φτωχούς εργάτες, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τους χαμηλόμισθους. Δεν κάνουμε πίσω. Αν δεν πάρουν πίσω τα μέτρα που πάνε να περάσουν στη Βουλή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, αν δεν μας δώσουν, αν δεν ικανοποιήσουν αιτήματα που έχουμε, ώστε να μείνουμε στον πρωτογενή τομέα εμείς και οι οικογένειές μας, όχι μόνο στον δρόμο θα μας βλέπουν, αλλά παντού. Αυτό να στείλετε αυτό το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Πάνω από 90% των αγροτών που έχουν έρθει είναι νέα παιδιά. Δεν έχουμε πολιτικοποιήσει τον μπλόκο, δεν το έχουμε κομματικοποιήσει, αλλά το έχουμε ντύσει με πολλή αγωνιστικότητα, πολλή νεολαία που δεν κάνει πίσω και πολύ παλμό. Και για πολλές μέρες ο δρόμος θα είναι μακρύς. Ευχαριστώ. Πάμε. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Δεν μπαίνουμε σε διάλογο με την κυβέρνηση εάν δεν πάρει πίσω τα μέτρα. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Σήμερα εδώ η Άρτα, την πατρίδα του Πρωθυπουργού μας, δείχνει ότι έχει τεράστια προβλήματα. Υπάρχει θέμα επιβίωσης. Στα 100 ευρώ να μην μας ζητάνε τα 85. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εμείς δεν θα κόψουμε την Ελλάδα στα 2, αλλά στα 122. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Τίποτα άλλο. Από αύριο υπάρχει απόφαση για επαόριστο κλείσιμο των δρόμων. Από αύριο θα υπάρχουν 3 ώρες καταλήψεις και από Κυριακή μάλλον θα πάμε σε 6 ώρα, 10 ώρα και ίσως και μέχρι το Πάσχα. Εδώ θα ψήσουμε αρνή. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από τον δρόμο εάν δεν αποσύρουν αυτά τα μέτρα, τα βάρβαρα για τους αγρότες. Δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει για τα παιδιά μας. Πώς θα τα μεγαλώσουμε.